το θεωρώ καθόλου στραβά. Το θεωρώ ότι δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περάσω και να χτυπήσω την πόρτα του σπιτιού μου να πάρω άδεια να μπω μέσα. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό. Μάλιστα. Κύριε Στέλιο, τώρα εσείς ήσασταν στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγάλη καριέρα εκεί. Πήγατε στην Ελλάδα, ήρθατε στην Κύπρο. Όλη αυτή η διαδρομή η καλλιτεχνική που συνδέθηκε με τη μουσική, ο κόσμος που σας άκουγε και ταύτισε το όνομά σας με το συγκεκριμένο τραγούδι, τι σας έλεγε, ποια τα συναισθήματά του για την Αμόχωστο? Τα συναισθήματά τους είναι απίστευτα. Δηλαδή πράγματα που δεν τα περίμενα ούτε εγώ. Μέχρι συγκίνηση, μέχρι δακρύων. Βλέπω ανθρώπους να μου μιλάνε και να κλαίνε. Και πολλές φορές να μου λένε, ξέρετε, εγώ δεν είμαι από την Αμόχωστο, αλλά με συγκινεί το τραγούδι. Καταλαβαίνω το νόημα του. Και αυτό το έχω ζήσει όπου έχω γυρίσει. Εντάξει, δεν μπορείς να πας τώρα σε μια ξένη χώρα να πεις το τραγούδι για να το γνωρίζουν. Αλλά τουλάχιστον όπου υπάρχει ελληνοκυπριακή παροικία, συγκινεί τον κόσμο όλο και κλαίγανε, πώς να το πω. Ναι, είναι αυτό το πράγμα που έχω συνδέσει, τον πόνο κατά κάποιο τρόπο με την πόλη. Εντάξει. Ναι. Οπότε η αντίδραση είναι υπερβολικά συγκινητική, όπου πάω. Ποιες οι αναμνήσεις σας, κύριε Χιώτη, από την Αμόχωστο, τι θυμάστε? Οι αναμνήσεις μας τώρα που είδα την κίνηση και ποιο μέρος θα επιτρέψουν να ανοίξει για να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους. Οι αναμνήσεις μου είναι όταν έβλεπα τώρα τις εικόνες, είναι εκεί που περπάτησα, εκεί που μεγάλωσα, εκεί που μάθα να κολυμπώ, εκεί που βγαίναμε με το σκύλο μου περίπατο, εκεί που περνούσα τις ώρες μου όταν στην εφηβεία είχαμε κάνει ένα δίχτυ για βόλεϊμπολ και στην παραλία παίζαμε βόλεϊμπολ. Τώρα όλα αυτά ακριβώς εκεί που δείχνει τώρα, στη γλώσσα, στο φάλιρο, τα έχω ζήσει μεγαλώνοντας. Λοιπόν, για μένα είναι βαθιά η θλίψη, να το πω έτσι. Αυτές είναι. Την Αμόχωστο τη θεωρούσα και πάντα, πηγαίνοντας στο εξωτερικό, είχε μια άλλη αίσθηση σαν πόλη. Ήτανε, πρωτοπορούσε στο πολιτισμό, στον τουρισμό, στο καλλιτεχνικά, πολιτιστικά. Πρωτοπορούσε πάρα πολύ τότε, πριν από ακόμα, ναι, πριν ακόμα πάρουν την άνοδο όλοι αυτοί που πήραν οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο μέρος της Κύπρου, ας το πούμε έτσι, ναι, να μην λέω ονόματα. Οπότε για μένα ήταν η μάνα μου. Η μάνα μου ήταν η μάνα μου. Έχετε όμως αναμνήσεις και από την οικογένειά σας μέσα στην Αμόχωστο. Περιγράψτε μας κάποιες στιγμές που συνδέονται με την πόλη, με τις γειτονιές, με τους δρόμους, όπως είπατε πριν, με την παραλία. Ναι. Δηλαδή, τι θυμάστε από την βιολογική σας, τη μαμά, την κανονική και την Αμόχωστο? Θυμάμαι βασικά το ελληνικό γυμνάσιο Αμόχωστο που είχα φοιτήσει. Θυμάμαι το δημοτικό σχολείο, η πρώτη αστική δημοτικό σχολείο πάνω στους βράχους. Θυμάμαι το Λύκειο Ελληνίδων, θυμάμαι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάναμε μέρος. Είχαμε σαν νεολαία, σαν νέοι, σαν μικρά παιδιά τότε, αρκετά πράγματα στο να ανακατευτούμε σαν μεγαλώνοντας να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Αυτό το είχε η Αμόχωστος. Εξού και ο κύριος Χαμπουλάς που ήταν πριν από λίγο εδώ, σας είπε αρκετά ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όπως τώρα η Ανόρθωση έχει συνδέσει, από τότε έχει συνδέσει, εκτός που το τραγούδι μου χρησιμοποιείται, έχει συνδέσει την επιστροφή. Μπράβο. Ναι. Με το πρωτάθλημα, ας το πούμε. Δεν είναι μόνο Ανόρθωση πρωτάθλημα, ήταν Ανόρθωση επιστροφή, Αμόχωστος επιστροφή. Και θυμάμαι μια φορά κάναμε μια συνευλία στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ήταν η Βίγη μου σχολείου, η Αλέξια, οι τρεις μας. Και όταν άρχισα να τραγουδά αυτό το τραγούδι και σηκωθήκαν 10-12 χιλιάδες με τους αναπτήρες, δεν θα ξεχάσω τη Βίκη τη Βοσχολιού, ποιο τη λέγε μου το στίχο, θέλω να το πω μαζί σας. Ναι, αυτά δεν τα ξεχνάω. Θέλω να σου πω ότι... Υπάρχει ντοκουμέντο γι' αυτό? Ναι, κάπου υπάρχει. Βγαίνεται βιντεοσκοπημένο. Πρέπει να το έχουν στην όρθωση, ναι. Υπάρχει και... Ήταν μια εξέδρα στη μέση του κηπέδου και τραγουδούσαμε αυγή. Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Εγώ έχω φωτογραφίες, αλλά όχι live. Μου έλειψε πολύ. Για να πω μια περίπτωση που... Να δεις πόσο λείπει που μου λες για τους γονείς. Ναι. Πήγα στο Λονδίνο, αναγκαστικά. Η δουλειά μας ή όλα τα... Ό,τι μπορούσαμε εμείς να κινηθούμε σαν καλλιτέχνες ήταν τελειωμένα τότε με την εισβολή. Πήγα Λονδίνο και μετά από 6 μήνες πήρα τους γονείς μου γιατί το σπίτι το χάσαμε. Λοιπόν, θυμάμαι τη μάνα μου
στο κρεβάτι του πόνου, ας το πω έτσι, γιατί υπέφερε από ζάχαρο διαβήτη. Και μου λέει, θέλω μια χάρη, μου λέει, να με πάρεις να τη δω, την πόλη. Έτσι έγραψα ένα τίτλο τώρα και προσπαθώ να κάνω για ένα τραγούδι. Ναι, αυτά. Τα κατάφερε τελικά, την είδε, από όχι. Μακριά έστω. Όχι, έμεινε εκεί. Εντάξει. Αυτά ήταν τα οικογενειακά. Ναι. Να αλλά γυρίσουμε... σαν ένα δράμα που, εντάξει, να μην το αποκαλέσω δράμα, σαν κάτι που συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου, σημαίνει σε όλους τους Χριστιανούς και όχι μόνο. Ναι. Αυτό το πράγμα τώρα είναι μια μαχαιριά, όντως, η οποία, αυτή που λέγεται η ελπίδα τελειώνει τελευταία, σαν να σε σπρώχνει να το ξεχάσεις και αυτό. Παρόλο που δεν πρέπει να το ξεχάσεις. Σε βλέπουμε συγκινημένο, κύριε Στέλιο, έχεις βουρκώσει. Είμαι, ναι. Ναι. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να πάμε στο 1974, όταν βομβαρδιζόταν η Αμόχωστος. 1974 ήμουνα σε παραλία, οικογενειακός, με τα τζινς. Ανέμελος, φαντάζομαι. Σε 30 λίρες στην τσέπη και πέφτουν οι βόμβες. Μετά από αυτό είχαμε πάει... Θυμάμαι όταν πήγαμε να πούμε στο διοικητήριο Αμόχωστου, ακριβώς πριν έρθουν τα τουρκικά τάγκς μέσα, και θυμάμαι πολύ καλά ότι είχα δει ένα στρατιωτικό τζιπ που μπήκε μέσα και έκανε μια βόλτα έτσι εκεί που το Σαββόι, το ξενοδοχείο, ο παρουσιώτης ξέρουν τι λέω τώρα και το άγαλμα. Μπήκαν εκεί, έκανα μια βόλτα να δουν, ας πούμε, αν φρουρείται η πόλη. Και όντως εγώ από μακριά είδα αυτή την κίνηση και μετά από μια ώρα, δηλαδή φταίμε κι εμείς, όχι εμείς προσωπικά, φταίμε εμείς που κατά κάποιο τρόπο αυτοί που ήταν υπόχρεοι να φρουρίσουν την πόλη, θα πω ότι δεν κάνανε τίποτα. Τώρα ποιος, δεν είναι ο στρατός, είναι οι πιο πάνω με τις διαταγές βεβαίως. Έτσι το παίρνουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Και θυμάμαι αυτή την κατάσταση ότι μετά από λίγο τρέχαμε όλοι να σωθούμε. Γιατί η πόλη δεν είχε καθόλου αντίσταση, μα καθόλου. Τίποτα, απλά περπατήσαμε, πήγανε μέσα. Και η ώρα που αναγκαστήκατε να καταλήψετε το σπίτι σας, την περιουσία σας. Τη στιγμή αυτή, επειδή είχα εδώ παιδάκια, βρέφη δηλαδή σχεδόν, 3 χρονών, το τι σκέφτηκα ήταν πώς να σώσει την οικογένεια του καθένας. Μπήκα στο σπίτι, πήρα τα διαβατήρια. Μόνο τα διαβατήρια πήρα. Και είπαμε ότι, όπως όλοι ελπίζαμε, ότι θα πάμε πίσω. Πήρα τα διαβατήρια και ξεκίνησα να πηγαίνω προς τις αγγλικές βάσεις. Ναι. Γιατί, χαμός όμως. Γιατί είχα και αγγλικό διαβατήριο, όχι για τίποτα. Αλλά να απομακρυνθείς λίγο από τον πόλεμο, ας το πούμε. Και όλα αυτά είναι στιγματισμένα μέχρι, τι να πω, πολλά περιστατικά που θέλει χρόνο, πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε. Με τους φίλους σας από τότε, από την Αμόχωστο, βρίσκεστε? Βρίσκω κάποιους συμμαθητές μου. Κάποτε και στο εξωτερικό που σπουδάζανε και μετά από την εισβολή και τώρα που πολλοί από τους φίλους μου, οι συμμαθητές μου, είναι στη Λεμεσό. Βρισκόμαστε, ναι, βρισκόμαστε και τα λέμε. Δεν μπορείς να μην τους δεις, είναι μέρος της ζωής σου. Είναι μέρος της ζωής. Οπότε ναι, βρίσκομαι, λέμε τα ίδια. Πολλοί απογοητευμένοι, πολλοί ελπίζουν. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα πρέπει να στέκει. Ο χρόνος θα δείξει και εύχομαι να δείξει προς το καλό. Για να δούμε. Πάντως, μείναμε με τον πόθο της επιστροφής, κύριε Χιώτη. Ναι. Ο πόθος της επιστροφής είναι πάντα... καίει μέσα. Αυτός ο πόθος καίει. Είναι πραγματικά, είναι φωτιά. Καίει. Για αυτούς που τα ζήσανε, για μένα που περιμένω, βλέπω το τραγούδι μου τώρα να ακούγεται παντού και λέω πότε επιτέλους θα μπορέσω να κάνω αυτό τον όρκο που είπα να το τραγουδήσω στο ΓΑΣΙΕ. Mm-hmm. Το ΓΑΣΙΕ είναι το γήπεδο της Ανορθώσεως, το οποίο γήπεδο της Ανορθώσεως ήταν η αυλή του γυμνασίου. Φοιτούσαμε. Δεν είχαμε, εκεί γυμναζόμαστε. Στο γήπεδο της Ανορθώσεως. Ναι. Της Ανορθώσεως. Οπότε, πόθος επιστροφής, τι να πω, υπάρχει και πρέπει πάντα να υπάρχει. Και πρέπει και ο καθένας μας από το δικό του, το,
πώς μπορεί ο καθένας. Εγώ με το τραγούδι μου, ο άλλος με τον τρόπο του, πρέπει όλοι να. Μάλιστα. Να είμαστε μαζί όμως. Να είμαστε μαζί και ενωμένοι, λέτε. Ναι, μαζί και ενωμένοι. Και τώρα μπορούμε, η δύσκολη ερώτηση. Έχω τη δύσκολη ερώτηση, την κρατούσα τέλος, κύριε Στέλιο. Πες την. Αν μπορούσες να ανταλλάξεις το τραγούδι Αμόχωστος, αν μην το έχεις γράψει ποτέ, με την επιστροφή, τι θα έκανες? Αν υπάρχει επιστροφή, θα τα αντάλλασα. Ναι. Εντάξει. Το τραγούδι Αμόχωστος είναι ένα τραγούδι που είχε σχέση με το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα αυτό με την επιστροφή έχει λυθεί, δεν πειράζει αν χάσω το Αμόχωστος. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Συγκινητικές και οι μνήμες και οι διηγήσεις και η θέση. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Στέλιο Χιώτη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ, το διπορικό που κατέγραψε η κάμερα του Σίγμα από την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου.